Κυρίε και κύριοι, καλό σα απόγευμα. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη Βεργίνα Τηλεόραση. Πάμε ευθύ αμέσω να δούμε όσα απασχόλησαν σήμερα την επικαιρότητα. Η Τσεχία πενθεί την επομένη της μεγαλύτερη ένοπλη επίθεση στην σύγχρονη ιστορία της χώρα. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χτε από πυροβολισμού στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το ζήτημα της ακρίβειας αλλά και οι οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας βρέθηκαν στο επίκεντρο του διαλόγου που είχαν μπροστά στις κάμερες ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σεκλαροπούλου κατά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του Χάσκι Όλιβερ δεν οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα καταλήγει το τελικό πόρισμα του καθηγητή παθολογικής ανατομικής της κτηνιατρικής σχολής του Απιθίτα, Νίκου Παπαϊωάννου, ο οποίος είχε οριστεί ειδικό πραγματογνώμονας στο πλαίσιο των ερευνών, των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών. Τα κάλαντα έψαλε σήμερα η μπάντα του Τρίτου Σώματο Στρατού στον Υφυπουργό Μακεδονία Κεθράκη, Στάθη Κωνσταντινίδη, και στου δύο συντονιστέ του Πρωθυπουργικού Γραφείου τη Θεσσαλονίκη, Έλενα Σόκου και Γιάννη Παπαγεωργίου. Κυρίε και κύριοι, παγκόσμιο σόκο επικρατεί από το Μακελιό με του τουλάχιστον 15 νεκρού στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα με δράστη ένα νεαρό φοιτητή. Οι πληροφορίε τώρα για το τι ακολούθησε είναι συγκεχημένε. Η επικρατέστερη εκδοχή είναι πω αυτοκτόνησε, ωστόσο άλλε αναφορέ υποστηρίζουν ότι ο δράστη έπεσε νεκρό από τα πυρά αστυνομικών. Η Τσεχία κήρυξε το Σάββατο ημέρα εθνικού πένθου, καθώ πρόκειται για έναν από του χειρότερου μαζικού πυροβολισμού στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία. Σοκαρισμένη η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί το μακελιό στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στην καρδιά της Πράγας, όπου 15 άνθρωποι έπεσαν νεκροί από τα πυρά του 24χρονου φοιτητή David Κόζακ, ενώ άλλοι 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν με τους 9 από αυτούς να είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Η Τσεχία κήρυξε το Σάββατο ημέρα εθνικού πένθους μετά το μακελιό στο Πανεπιστήμιο, ενώ οι αρχές αναζητούν τα κίνητρα του μακελάρι. Προς το παρόν αποκλείουν το σενάριο της τρομοκρατίας, ενώ την ίδια ώρα δεν αποκλείεται ο 24χρονος, ο οποίος είτε αυτοκτόνησε είτε έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών να έχει σκοτώσει και τον πατέρα του. Οι αρχές στην Πράγα κάνουν λόγο για μια φρικτή προμελετημένη πράξη με άγνωστα κίνητρα, αν και πληροφορίες μιλούν για μια διαταραγμένη προσωπικότητα. Στο προφίλ του, σε μέσο κοινωνική δικτύωση, ο 24 χρονος φοιτητή φέρεται ότι ήθελε να αυτοκτονήσει, ενώ μάλιστα έγραφε ότι τον ενέπνεε πρόσφατη πολύ νεκρή τρομοκρατική επίθεση η οποία έλαβε χώρα στη Ρωσία. Σύμφωνα πάντω με τον αρχηγό τη τσεχική αστυνομία, οι αρχέ αναζητούσαν τον φοιτητή πρώτου εκείνο να εξαπολύσει την επίθεσή του στο πανεπιστήμιο όταν βρέθηκε νεκρό ο πατέρα του στο χωριό Χόστουν στα δυτικά τη Πράγα. Οι αρχέ άφησαν να εννοηθεί ότι ο 24χρονο σκότωσε τον πατέρα του. Αστυνομικοί έρευνησαν πρώτα το κτίριο τη σχολή Καλών Τεχνών, όπου ο φοιτητή επρόκειτο να παρακολουθήσει ένα μάθημα. Όμω εκείνο είχε πάει σε ένα άλλο γειτονικό κτίριο και δεν τον βρήκαν εγκαίρο. Στο μεταξύ, οι που βλέπουν το φω τη δημοσιότητα συγκλονίζουν ενώ βίντεο που αναμεταδίδεται στην πλατφόρμα X και απεικονίζει φοιτητέ να πηδούν από τα παράθυρα προσπαθώντα να σωθούν κόβει την ανάσα. Ο πρόεδρο τη Τσεχία, Πέτρ Παβέλ, δήλωσε σοκαρισμένο από την επίθεση και εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στι οικογένειε και στου οικείου των θυμάτων. Συγκλονισμένη, δηλώνει η πρόεδρο τη Δημοκρατία, Κατερίνα Σεκελαροπούλου, από το Μακελιό στην Πράγα. Η κυρία Σεκελαροπούλου, με ανάρτησή τη στα μέσα κοινωνική δικτύωση, εκφράζει τα συλληπιτήριά τη στον πρόεδρο τη Τσεχίας καθώς και στο λαό τη χώρα από την πλευρά του θερμά συλληπιτήρια εκ μέρου του ελληνικού λαού, στι οικογένειε και στου οικείου των θυμάτων από την αιματηρή επίθεση στην Πράγα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε συντετριμένοι από την είδηση τη αποτρόπαια επίθεση στην Πράγα. Εκ μέρου του ελληνικού λαού, εκφράζω τα θερμά μα συλληπιτήρια στι οικογένειε και στου οικείου των θυμάτων, αλλά και ευχέ για ταχεία ανάρρωση στου τραυματίε. Οι σκέψει μα είναι με το λαό τη Τσεχία, έγραψε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργό. Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πολιτική επικαιρότητα, την τελευταία τακτική μηνιαία συνάντηση για το 2023 με την Κατερίνα Σακελαροπούλου είχε σήμερα το πρωί ο Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Προεδρικό Μεγαρό. Μεταξύ άλλων, συζήτησαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και για την οικονομία τη χώρα. Το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε το πρωί σήμερα ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη μηνιαία ενημέρωση στην Πρόεδρο τη Δημοκρατία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ο κυρία έκανε μια ανασκόπηση τη προηγούμενη χρονιά, η οποία έχει δυσκολίε, όμω αναφέρθηκε και στα θετικά, όπω την πρόσφατη ανακήρυξη τη Ελλάδα από τον Economist ω χώρα τη χρονιά. Βρίσκω ότι είναι εξαιρετικά αισιόδοξο το γεγονό ότι, ίσω το πιο έγκυρο ε, παγκόσμιο περιοδικό, ε, ο Economist ανακήρυξε την Ελλάδα την ε, χώρα τη χρονιά. Αναγνωρίζοντα την τεράστια προσπάθεια πρωτίστω του ελληνικού λαού. Αναφέρθηκε επίση στι μεταρρυθμίσει με πρώτη εκείνη τη παιδεία, χαρακτηρίζοντα την ιστορική. Ο Πρωθυπουργό εξήγησε ότι η ίδρυση μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων θα γίνει με υψηλέ προδιαγραφέ. Εγκρίναμε στο Υπουργικό Συμβούλιο μια πιστεύω ιστορική μεταρρύθμιση, την ε, ε, ουσιαστική κατάργηση. Του κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση, με τη δυνατότητα πια ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Μια μεταρρύθμιση που θεωρώ ότι άργησε αρκετά χρόνια για να υλοποιηθεί στη χώρα μα. Όμω οι συνθήκε πια είναι όριμε και πιστεύω ότι θα στηριχθεί από την πλειοψηφία τη ελληνική κοινωνία. Η μεταρρύθμιση αυτή συνοδεύεται από ακόμα πιο τολμηρέ αλλαγέ για τη λειτουργία του δημόσιου πανεπιστημίου, το οποίο εξακολουθούμε και στηρίζουμε με όλα τα μέσα τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας. Και δεύτερον, ότι οι προδιαγραφές που θα τεθούν για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστημιακά ιδρύματα που θα κατασταθούν στην Ελλάδα θα είναι εξαιρετικά υψηλέ. Ώρα μας και δεν θα επιτρέψουμε αυτή η απελευθέρωση να μετατραπεί ουσιαστικά σε μια συνηθισμένη οικονομική ο Πρωθυπουργό δεν παρέλειψε να αναφερθεί ακόμη μία φορά στην ακρίβεια και τόνισε ότι η προτεραιότητα τη κυβέρνηση είναι η στήριξη των ευάλωτων. Στην θέση μου εισοδήματο, θυμίζω ότι από πρώτης πρώτη πρώτου θα έχουμε τι πρώτε αυξήσει στου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων, σημαντικέ αυξήσει εδώ και 14 χρόνια. Θυμίζω ότι οι συνταξιούχοι συμπολίτε μα, οι οποίοι μέχρι σήμερα εργαζόντουσαν και είχαν παρακράτηση του 30% τη σύνταξή του, θα σταματήσουν να έχουν αυτή την παρακράτηση και βέβαια Θέλω να τονίσω ότι οι έλεγχοι που γίνονται στην αγορά θα συνεχίσουν με αμύωτη ένταση. Δεν είναι δυνατόν μια εισαγόμενη κρίση ακρίβεια να είναι ευκαιρία για κερδοσκοπία. Η, η πρόεδρο τη Δημοκρατία δήλωσε από την πλευρά τη ότι το μεγάλο στίχημα παραμένει η καθημερινότητα των πολιτών και η αντιμετώπιση τη ακρίβεια και τη σημασία τη παιδεία. Πράγματι, τα καλά νέα για την οικονομία τη χώρα, την εξέλιξή τη και την εικόνα που έχει στο εξωτερικό, είχα και εγώ την ευκαιρία να τα διαπιστώσω βέβαια. Το μεγάλο στίχημα παραμένει η καθημερινότητα των πολιτών, η ακρίβεια. Είναι πολύ σημαντικό να δίνετε το μήνυμα ότι λειτουργούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Η παιδεία είναι μια εθνική υπόθεση σημαντική για τις επόμενες γενιές, για όλους μας. Να συνεχίσουμε έτσι να δούμε μέρες πιο φωτεινές και αυτές τις μέρες σας φροντίσουμε να μην αφήσουμε κανένα μόνο του. Στην ψηφιακή εποχή εισέρχεται πλέον ο ΕΦΚΑ αλλάζοντα τα μέχρι τώρα δεδομένα στον κλάδο τη ασφάλιση, όπω τονίστηκε σε ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική Ασφάλισης. Για τη συνεχιζόμενη βελτίωση του ΕΦΚΑ και τη γρήγορη έκδοση συντάξεων μίλησε ο Υπουργό Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση Άδωνη Γεωργιάδη σε σχετική εκδήλωση. Δεν υπάρχει ούτε ένα συμπολίτη μα που να μην έχει κάποια σχέση με τον ΕΦΚΑ. Ούτε ένα. Όλοι, το σύνολο, το 100% του πληθυσμού για την ακρίβεια και αρκετοί που έχουν αποδημήσει για τον άλλο κόσμο αρκετού μήνε αφού έχουν αποδημήσει έχουν επαφέ με τον ΕΦΚΑ κατά ένα μεταφυσικό περίεργο τρόπο. Μην έμεινα να τριχιάσετε, αλλά κάπω έτσι είναι. Λοιπόν, άρα αθριζόμενοι οι έχοντε σχέσει με τον ΕΦΚΑ είναι περισσότεροι και από τον πληθυσμό που έχουμε σήμερα. Είναι σημαντικό στον πληθυσμό αυτό να παράσχουμε τι καλύτερε δυνατέ υπηρεσίε και να κάνουμε τη ζωή του εύκολη. Είχαμε παραλάβει τι εκκρεμίσει, κύριε Συντάξη, περίπου στι 35.000. 34.000 κάτι ήταν. Άρα, ήταν ένα φιλόδοξο στόχο να πέσουμε κάτω από το 1 τρίτο των εκκρεμών συντάξεων σε 6 μήνε. Είμαι πολύ ευτυχή που άκουσα ότι έχουμε σπάσει το φράγμα των 25.000 και θα κλείσουμε το 31 Δεκεμβρίου του 2023 κάτω από αυτό το όριο, το οποίο είναι ιστορικό χαμηλό για τι εκρεμίε συντάξει και δείχνει την τεράστια ταχύτητα όπου καλύπτεται αυτή η μεγάλη εκκρεμότητα από το παρελθόν. Πίσω από την κάθε έκδοση μια εκκρεμούση συντάξεω, κρύβεται ένα άνθρωπο που για πολλά χρόνια ταλαιπωρείται στη ζωή του και που του λύνουμε το πρόβλημα της καθμενής διαβίωσης, του επίπεδου διαβίωσης, των σχέσεων με τους φίλους του και τους συγγενείς του. Είναι ανθρώπινες ιστορίες πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Δεν είναι απλοί αριθμοί, είναι άνθρωποι από, αυτά, από αυτά τα στοιχεία που σας λέμε τώρα. Με αυτή μας την πρωτοβουλία όμως, εκδώσαμε, θα το ξαναπώ το πορέο Βασίλης, 11.000 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις σε ένα 24ωρο. Πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ όλων των εποχών για το ασφαλιστικό μα σύστημα. Από σήμερα, μια νέα υπηρεσία θα παρέχει ο ΕΦΚΑ στου ασφαλισμένου, καθώ υπάλληλό του θα ενημερώνει τηλεφωνικά του πολίτη ότι σε έξι μήνε θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξη και επίση θα τον ενημερώνει για ποια χαρτιά θα πρέπει να καταθέσει. Στο αστυνομικό δελτίο, σκληρό υλικό κακοποίηση ανηλίκων φέρονται να είχαν στην κατοχή του τρία άτομα τα οποία συνελήφθησαν σε διάφορε περιοχέ τη Αττική από αστυνομικού τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο. Στα δίχτυα τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο πιάστηκαν σε διαφορετικέ περιοχέ τη Αττική τρία άτομα, σε βάρο των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Προηγήθηκε ψηφιακή ανάλυση και εντελεχή διαδικτυακή έρευνα με σκοπό τον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι κατήχαν και είχαν πρόσφορα προ διαμοιρασμό ψηφιακά έγγραφα με περιεχόμενο πορνογραφία ανηλίκων. Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένοι χρήστες κατήχαν τουλάχιστον 972 αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, κάνοντας μάλιστα χρήση διαφορετικών ηλεκτρονικών υχνών υπηρεσιών διαδικτύου. Ενημερώθηκε σχετικά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ μετά από αλληλογραφία με του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου καθώ και την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των εμπλεκομένων. Σε έρευνε που πραγματοποιήθηκαν στι κατοικίε των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λάπτοπ, 10 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητό τηλέφωνο με κάρτα SIM, ενώ από τον επιτόπιο έλεγχο στα ψηφιακά πιστήρια βρέθηκε πλήθο υλικού σεξουαλική κακοποίηση ανηλικών. Οι συλληφθέντε οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ τα ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν αναμένεται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση. Χειροπέδε σε διακινητή παράτυπων μεταναστών έβαλαν αστυνομικοί στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη έπειτα από πεζή καταδίωξη του δράστη, ο οποίο πιάστηκε τη στιγμή που εγκατέλειπε το όχημα που οδηγούσε. Στη σύλληψη ενό 22χρονου άνδρα Συριακή υπηκότητα που ενέχεται σε παράνομη μεταφορά άλλων δαπών, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματο πρόληψη και καταστολή εγκληματικότητα έπειτα από κλήση του κέντρου άμεση δράση. Τι πρωινέ ώρε τη 5η 21 Δεκεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή των Αμπελοκήπων, εντοπίστηκε κλεμμένο επιβατικό αυτοκίνητο τη στιγμή που το εκατέλειπαν οι Έπειτα από πεζή καταδίωξη, συνελήφθη ο νεαρό οδηγό του οχήματο. Στο πλαίσιο του ελέγχου, Διαπιστώθηκε παράνομη μεταφορά πέντε αλλοδαπών που στερούνταν εγγράφων για την νόμιμη παραμονή του στην ελληνική επικράτεια. Για το όχημα μεταφορά είχε δηλωθεί κλοπή σε αστυνομικό κατάστημα τη Αττική. Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του τμήματο διαχείριση μετανάστευση Αγίου Αθανασίου, ενώ συλληφθή θα οδηγεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τώρα κυρίε και κύριοι, μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση κακοποίηση και θανάτου του Χάσκι Όλιβερ, αφού ο φάκελο κλείνει οριστικά το συμπέρασμα του καθηγητή και πρώην πρίτανη του Απιθίτα Νίκου Παπαϊωάνου, ο οποίο είχε οριστεί ειδικό πραγματογνώμονα για την υπόθεση, είναι πω ο θάνατο του Χάσκι δεν οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα όπω είχε υποστηριχθεί αρχικά. Όπω φαίνεται, κλείνει οριστικά ο φάκελο του θανάτου του Χάσκη στην Αράχοβα μετά και το πόρισμα του ειδικού πραγματογνώμονα, το οποίο έχει ω τελικό συμπέρασμα ότι δεν οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα όπω είχε υποστηριχθεί αρχικά. Αυτό φαίνεται να προκύπτει από το τελικό αναλυτικό πόρισμα του καθηγητή Παθολογική Ανατομική στην κτηνιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και πρώην πρίτανη του εν λόγω Πανεπιστημίου κ. Νίκου Παϊωάνου, ο οποίο είχε οριστεί ειδικό πραγματογνώμονα στο πλαίσιο των ερευνών τη Ελλά και των δικαστικών αρχών. Ο ίδιο μίλησε στη Βεργίνα τηλεόραση σχετικά με το πόρισμα. Η κτηνιατρική επιστήμη και συνακόλουθα όσοι εξασκούν το λειτουργήμα αυτής είναι από τη φύση της τέτοια έτσι ώστε να ασχολείται επιστημονικά με την ευζοία των ζώων. Το αντικείμενο μου ιδιαίτερα, πέρα της κτηνιατρικής μου ιδιότητος, ως κτηνιάτρου παθολογανατόμου, διακονώ και το αντικείμενο της κτηνιατροδικαστικής. Με βάση λοιπόν αυτά και με βάση το φωτογραφικό υλικό το οποίο μου παραδόθηκε από το αστυνομικό τμήμα διστόμου όπως και όλα τα συναφή επιστημονικά ε, συναφή έγγραφα που ακολουθούν το θλιβερό αυτό περιστατικό κατέληξα στην, στο συμπέρασμα της πραγματογνωμοσύνης όπως αυτό έχει γίνει γνωστό. Να σημειωθεί πω το αναλυτικό συμπέρασμα του καθηγητή και πρώην πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη συμπίπτει με εκείνο και άλλων ιατρικών δημόσιων υπηρεσιών που έξετασαν το ίδιο περιστατικό. Συγκεκριμένα, στο ίδιο συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγει και η έρευνα από τι τοπικέ αστυνομικέ υπηρεσίε και από το κλιμάκιο του Τμήματο Ανθρωποκτονιών τη Ασφάλεια Αττική, από την εξέταση μαρτύρων και την ανάλυση υλικού καμερών που καταδεικνύουν ότι το άτυχο τράποδο δεχθήκε επίθεση από αγέλη σκύλων και δεν υπήρχε οποιαδήποτε παρουσία και εμπλοκή ύποπτου ατόμου στο θαλάσσιο τραυματισμό του άτυχου ζώου. Όσον αφορά τις αναφορές για κρίσιμο μάρτυρα που έδωσε τα τελευταία 24 ώρα καταλητική κατάθεση και υπέδειξε τον δράστη της κακοποίησης του Όλιβερ, σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για στενό συγγενή ατόμου από την Αράχοβα, το οποίο υποστήριζε επίμονα τη θεωρία της κακοποίησης του «Χάσκια από άνθρωπο». Ο εν συγγενή του φέρτε να ανέφερε προλίγων 24 ώρων στου νομικού ότι δέχθηκε SMS από άγνωστο αριθμό που υποδείκνυε ω υποτιθέμενο δράστη καταστηματάρχη τη περιοχή για τον οποίο είχαν διαπιστωθεί και άλλε φορέ σχετικοί ισχυρισμοί που δεν είχαν επιβεβαιωθεί από την Ελλάδα. Στην εξηχνίαση απάτη σε βάρο σωματίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οδήγησε η έρευνα αστυνομικών. Ο δράστη 56 ετών κατάφερε να αποσπάσει 60.000 ευρώ. Με το πρόσχημα τη εξασφάλιση επιδοτούμενων προγραμμάτων, ένας 56χρονος κατάφερε να εξαπατήσει αθλητικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ το οδήγησε σε άστογες απανειρές δράσει. Την υπόθεση εξαπάτηση εξυγίασε μετά από καταγγελία το Τμήμα Προστασία Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου με Αυγούστου 2023, ο 56χρονο άνδρα, γνωρίζοντα την εκδήλωση ενδιαφέροντο του Σωματείου για ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα αθλητικού χαρακτήρα και παριστάνοντα ψευδή γεγονότα ω αληθινά, απέστειλε διάφορα έγγραφα και κατάφερε να αποσπάσει 6.750 ευρώ, τα οποία μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς που υποδείκνει ο ίδιο. Στη συνέχεια, το Σωματείο προέβη σε διάφορε δράσει προκειμένου έχουν ενταχθεί στα επιδοτούμενα προγράμματα για τα οποία δαπανήθηκε το χρηματικό ποσό των 53.000 ευρώ. Η συνολική οικονομική ζημία ανέρχεται τουλάχιστον στα 60.000 ευρώ. Η σχηματιστής αδικογραφία εναντίον του 56χρονου άντρα θα υποβληθεί στον αρμόδιος εισαγγελέα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των ατόμων που απείλησαν ηλικιωμένο το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και του έκλεψαν 700 ευρώ. Έναν εφιάλτη έζησε ένα ηλικιωμένο το πρωί τη Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη όταν δύο άτομα τον πλησίασαν επί τη οδού Νιγρήτη με την ώρα που έβγαινε από τη λαϊκή αγορά και με τα πυλή μαχαιριού του αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με πληροφορίε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Οι δράστε είχαν στοχοποιήσει τον 86χρονο, ο οποίο μόλι απομακρύνθηκε από τη λαϊκή αγορά, τον πλησίασαν και του άρπαξαν 700 ευρώ και συνέχεια διέφυγαν προ άγνωστη χωρί κανεί του αντιληφθεί. Ο ηλικιωμένο με το περιστατικό ανέφερε το συμβάν σε εμπόρου τη λαϊκή αγορά, οι οποίοι το συμβούλεψαν να ειδοποιήσει την αστυνομία. Κάτι που και τελικά έκανε. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό, κατέγραψε τη μαρτυρία του 86χρονου και διεξάγει έρευνε για τον εντοπισμό των δραστών. Σε περισσότερε από 1.200 συλλήψει προχώρησαν αστυνομικοί μέσα σε πέντε ημέρε. Παράλληλα, όπω έγινε γνωστό, βεβαιώθηκαν περίπου 18.000 παραβάσει του κώδικα οδική κυκλοφορία. Στοχευμένε δράσει πραγματοποίησε σε ολόκληρη την επικράτεια η ελληνική αστυνομία το χρονικό διάστημα από 15 έω 19 Δεκεμβρίου 2023. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Αρχηγείου τη Ελληνική Αστυνομία για την αντιμετώπιση τη εγκληματικότητα και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλεια των πολιτών, το τελευταίο πενθήμερο πραγματοποιήθηκαν 1.270 συλλήψει και καταγράφτηκαν 18.153 παραβάσει του κώδικα οδική κυκλοφορία. Στι δράσει συμμετείχαν κλιμάκια αστυνομικών εμφανού και αφανού αστυνόμευση από διάφορε υπηρεσίε, λαμβάνοντα υπόψη τα τοπικά επιχειρησιακά σχέδια και δίνοντα έμφαση σε περιοχέ και οικισμού όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητα. Κατά τη διάρκεια των δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα, ελέγχθηκαν συνολικά 99.066 άτομα και 69.448 οχήματα, ενώ προσήχθησαν 3.159 άτομα, συνελήφθησαν 1.270 άτομα για διάφορα δικήματα, βεβαιώθηκαν 18.153 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ακινητοποιήθηκαν 445 οχήματα και κατασχέθηκαν 12. Τώρα κυρίες και κύριοι στο κλίμα των ημερών τα κάλαντα έψαλε σήμερα η μπάντα του τρίτου σώματος στρατού στον Υφυπουργό Μακεδονίας και Θράκη Στάθη Κωνσταντινίδη και στους δύο συντονιστές του Πρωθυπουργικού Γραφείου της Θεσσαλονίκης Έλενα Σόκου και Γιάννη Παπαγεωργίου. Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Υφυπουργείο Μακεδονία και Θράκη έψαλαν σήμερα μπάντε, χοροδίε και πολιτιστικοί σύλλογοι στον Υφυπουργό Εσωτερικών Αρμόδιο για θέματα Μακεδονία και Θράκη, Στάθη Κωνσταντινίδη, και στου συντονιστέ του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Παπαγεωργίου και Έλενα Σόκου. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο υγεία, δύναμη και προκοπή. Να είναι αυτά τα Χριστούγεννα πρώτα απ' όλα έτσι παιδικά, ανθρώπινα, οικογενειακά. Και με το καλό να έρθει και ο νέο χρόνο το 2023. Ήταν μια κρίσιμη χρονιά για την πατρίδα μας, αλλά νομίζω παραγωγική και δημιουργική. Και πετύχαμε, κατορθώσαμε να κατακτήσουμε νέες κορυφές. Ας είναι το 2024 πρώτα απ' όλα ειρηνικό, χωρίς προβλήματα, χωρίς τρικυμίες και να πετύχει ο ελληνισμός, η πατρίδα μας, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας να κατακτήσει τα όνειρά του, να πετύχει τους στόχους του. Υγεία και δύναμη και σε εσά. Σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε, να είστε γεροί, χαρά στην οικογένειά σας. Από την πλευρά μας, να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία, αγάπη, ευτυχία, ευημερία και όλο αυτό το συνέστημα της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς που γίνεται πιο έντονο αυτές τις μέρες, να μην μένει μόνο σε αυτή την περίοδο, αλλά να συνοδεύει τους ανθρώπους σε όλη την περίοδο της χρονιάς. Να έχουμε ένα ευτυχισμένο νέο έτος, με ευημερία σε όλους τους ανθρώπους και το μήνυμα από την πλευρά μα να ακολουθήσουμε το μήνυμα και του Πρόεδρου και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο είναι ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στην κοινωνία και μέσα από την κοινωνία να παράγουμε πολιτική που θα είναι προ όφελο όλων των πολιτών. Θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθατε και εσεί και όλου του συναδέλφου που βρέθηκαν και σήμερα εδώ. Είναι από τι φορέ εκείνε που το γραφείο του Πρωθυπουργού ανοίγει τι πόρτε του και καλωσορίζει του πολίτε. Καλωσορίζουμε σήμερα αρκετού συλλόγου που έρχονται να μα τα ψάλουν, όπω λένε και οι ίδιοι, να μα πούν τα κάλαντα, να μα μεταφέρουν όμω και το μήνυμα τη κοινωνία. Είναι μέρε γιορτινέ, είναι μέρε χαρά, είναι μέρε αλληλεγγύη και είναι μέρε και, αν το θέλετε, και συμπαράσταση του ενό προ τον άλλον. Και αυτό είναι το βασικότερο το μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο. Να μην ξεχνούμε λοιπόν ότι αυτέ τι γιορτινέ μέρε, όπου υπάρχουν και πολύ αυξημένε ανάγκε, υπάρχουν και εκείνοι ζωντανοί οργανισμοί μέσα στην τοπική κοινωνία. Και δόξα ο Θεό, η Βόρεια Ελλάδα έχει πολλά τέτοια ζωντανά κομμάτια μέσα στην κοινωνία τη, τα οποία συνδράμουν, βρίσκονται πάντοτε στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη και εμείς βεβαίως και επικουρικά και επιτελικά καταρχήν τους συγχαίρουμε κάθε φορά και κατά δεύτερον τους στηρίζουμε. Μπάντε, χοροδίε, πολιτιστικοί σύλλογοι, η μπάντα του Τρίτου Σώματο Στρατού, η μπάντα τη Αστυνομία, μαθητέ του 55ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκη, μαθητέ του 1ου Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκη, μέλη του Μικρεσιατικού Συλλόγου Μενεμένη, Αγία Παρασκευή, η Φιλαρμονική του Δήμου Θεσσαλονίκη και η χοροδία τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, αντάλλαξαν ευχέ με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Αρμόδιο για θέματα Μακεδονία και Θράκη, Στάθη Κωνσταντινίδη, για μια καλή και δημιουργική χρονιά. Τώρα, κυρίε και κύριοι, ζεσταίνεται σταδιακά εν ώψη ορτών η αγορά τη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή, παραμονή Χριστουγέννων, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τι 11 το πρωί μέχρι τι 6 το απόγευμα. Σε εορταστικού ρυθμού κινείται η αγορά τη Θεσσαλονίκη εν ώψη των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιά, με το αγοραστικό κοινό να σπέδει για τι απαραίτητε προμήθειε και τα δώρα. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης, το Σάββατο τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ την Κυριακή, παραμονή Χριστουγέννων, το ωράριο λειτουργίας τους θα είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν και πάλι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου. Στο μεταξύ, ο Εμπορικό Σύλλογο, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκη, συνεχίζει και φέτο την επιτυχημένη διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου στον κοινό χώρο τη Οδού Αριστοτέλου πάνω από την Οδό Εγνατία. Οι επισκέπτε έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν σε έναν όμορφα στολισμένο χώρο που περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικη αγορά με ξύλινα σπιτάκια και να απολαύσουν γαστρονομικέ λιχουδιέ και κάθε λογή για νέε πρακτικέ παραπλάνηση των καταναλωτών από ηλεκτρονικά καταστήματα, προειδοποιεί με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδα τι νέε πρακτικέ παραπλάνηση των καταναλωτών από πληθώρα ηλεκτρονικών καταστημάτων εν ώψη των εορτών, επισημαίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδα. Μία από αυτέ είναι η χρήση τη προτινόμενη λιανική τιμή στους ιστοσελίδε προμηθευτών, χρησιμοποιώντα την παραπλανητικά ω αρχική τιμή και δημιουργώντα ψευδό την αντίληψη ότι επρόκειτο για έκπτωση. Μάλιστα, η Ένωση έστειλε σχετική επιστολή στην Διευρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγορά αλλά και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ενώ η αν λόγω επιστολή επιστολή συνοδεύεται από τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία. Η οργάνωση των καταναλωτών ζητά την προσοχή του καταναλωτικού κοινού. Όπω υπογραμμίζει, οι έμποροι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προτινόμενη ηλιανική τιμή ω τιμή αναφορά για την ανακοίνωση μείωση τιμή. Η τιμή αναφορά είναι η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 30 ημερών. Περαιτέρω, οι εμποροί μπορούν να κάνουν αναφορά στην προτινόμενη λιανική τιμή στο πλαίσιο σύγκριση τιμών, ωστόσο δεν μπορούν να δώσουν την εντύπωση ότι πρόκειται για μείωση τιμή, για παράδειγμα τοποθετώντα την τιμή δίπλα ή κάτω από διαγραμμένη τιμή καταλόγου. Θα πρέπει να διασφαλίζεται, όπω αναφέρεται σχετικά, ότι δεν δημιουργείται σύγχυση μεταξύ τη σύγκριση τιμών και τη μείωση τιμή. Στο ψηφιακό πεδίο, νέε υπηρεσίε θέτει σε λειτουργία το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μεταξύ άλλων, οι πολίτε θα αποκτήσουν πρόσβαση στο πλήρε ιστορικό ελέγχον κταίω των οχημάτων του. Σειρά νέων ψηφιακών υπηρεσιών θέτει σε λειτουργία το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπω περιγράφεται σε κοινή υπουργική απόφαση, η οποία υπεγράφει από τον Υπουργό Χρήστο Ταϊκούρα, τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου, τον Υπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνηση Δημήτρη Παπαστεργίου και την Υφυπουργό Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου. Στι νέε υπηρεσίε, οι οποίε τίθενται άμεσα σε δοκιμαστική λειτουργία, περιλαμβάνεται εφαρμογή για το σύστημα ελέγχου συμπεριφορά οδηγών, το γνωστό PON System, η οποία δίνει στον πολίτη πλήρη πρόσβαση στου πόντου, τις παραβάσει και τυχόν αφαιρετήρια τα οποία σχετίζονται με την άδεια οδήγηση. Με άλλη ψηφιακή υπηρεσία, οι πολίτε αποκτούν πρόσβαση στο πλήρε ιστορικό ελέγχον κτέω των οχημάτων του, συμπεριλαμβανομένων και των καταγεγραμμένων χιλιόμετρων κάθε οχήματο. Απλουστεύεται επίση η έβρεση όλων των ψηφιακών εφαρμογών του GAP.gr που σχετίζονται με οχήματα με μια νέα ψηφιακή πύλη. Οι νέε υπηρεσίε ολοκληρώνουν το έργο ψηφιοποίηση, το οποίο υλοποιήθηκε από το Υπουργείο καθόλου το 2023 και θα επεκταθούν, όπω γίνεται γνωστό, εντό του 2023. 24, μαζί με την εισαγωγή νέων που ήδη έχουν προγραμματιστεί. Όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται το Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Γάζα την ώρα που η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή επιδεινώνεται. Συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας, όπου σχεδόν το 1 τέταρτο του πληθυσμού υφίσταται λοιμό, καθώς το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προσπαθεί να ξεπεράσει το αδιέξοδο και να ψηφίσει απόφαση που θα επιτρέψει, όπως ελπίζεται, να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια. Από τη Δευτέρα, η μία αναβολή τη ψηφοφορία διαδέχεται την άλλη, καθώ δεν είχε προκύψει ω το βράδυ τη Πέμπτη τουλάχιστον κείμενο ικανό να γλιτώσει από το Αμερικανικό βέτο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική κατέριψαν άλλωστε δύο προηγούμενα σχέδια απόφαση τι τελευταίε εβδομάδε. Το κυριότερο εμπόδιο στι διαπραγματεύσει τη Πέμπτη ήταν ο έλεγχο των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια. Αρχικά προβλεπόταν να τον έχει αποκλειστικά ο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, το Ισραήλ, οι αρχέ του οποίου λένε πω φοβούνται πω θα μπουν όπλα και πυρομαχικά, θέλει να διατηρήσει τη δυνατότητα να προχωρά σε ελέγχου στα φορτηγά με τη βοήθεια. Η ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται πλέον την Παρασκευή, σύμφωνα με διπλωματικέ πηγέ, την ώρα που οι υπηρεσίε του ΟΗΕ δεν σταματούν να προειδοποιούν για το εύρο τη βαθιά ανθρωπιστική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί η λωρίδα τη Γάζας. Οι διπλωματικέ προσπάθειε συνεχίζονται σε διάφορα μέτωπα προκειμένου να συναυθεί δεύτερη ανακοχή έπειτα από αυτή που εφαρμόστηκε από την 24η Νοεμβρίου μέχρι την 1η Δεκεμβρίου και επέτρεψε να αφαιθούν ελεύθεροι 105 όμοιροι και 240 Παλαιστίνοι κρατούμενοι και να μπουν μεγαλύτερε ποσότητε βοήθεια στη Λωρίδα τη Γάζα. Ο ηγέτη τη Χαμά, Ισμαήλ Χανίγια, παραμένει στο Κάιρο για συνομιλίε με τον Αιγύπτιο Μεσολαβητή. Ο Ζιάντ -Al του του Ισλαμικού Τζιχάντ, άλλου Ισλαμιστικού κινήματο που πολεμά πλάι-πλάι με τη Χαμά, αναμένεται επίση στο Κάιρο εντό ημερών. Το Ισραήλ από την πλευρά του συζητά με το Κατάρ και τι ΗΠΑ, τι άλλε δύο χώρε που μεσολαβούν στη σύλληψη περίπου 300 ανθρώπων, οι οποίοι κρίθηκαν ύποπτοι για δεσμούς με το Ισλαμικό κράτος, προχώρησαν οι τουρκικές αρχές σε 32 επαρχίες συνολικά. Οι περισσότεροι από τους υπόπτους συνελήφθησαν στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 304 ανθρώπους που θεωρούν υπόπτους για σχέσεις με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος σε επιχειρήσεις που διεξήγαγαν σε 32 επαρχίες, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλίγερ Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περισσότεροι από του υπόπτου συνελήφθησαν στι τρει μεγαλύτερε πόλει τη χώρα, την Άγκυρα, την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Την ίδια ώρα που η επιχείρηση Ήρο 34 διεξήχθη ολόκληρη τη Τουρκία. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα τρομοκράτη να απειλήσει την ειρήνη και την ενότητα του λαού μα. Θα συνεχίσουμε τη μάχη μα με τι εντατικέ προσπάθειε των δυνάμεών μα ασφαλεία, ανέφερε ο Υπουργό Εσωτερικών στην πλατφόρμα X το Ισλαμικό κράτο έλεγε το 1 τρίτο του Ιράκ και τη Συρία όταν βρισκόταν στην ακμή του το 2014. Αν και ητήθηκε, μέλη του συνεχίζουν να πραγματοποιούν επιθέσει. Στη Τουρκία, το Ισλαμικό κράτο έχει διαπράξει διάφορε επιθέσει συμπεριλαμβανομένη αυτή σε νυχτερινό κέντρο τη Κωνσταντινούπολη την πρωτοχρονιά του 2017, στην οποία σκοτώθηκαν 39 άνθρωποι. Τι τελευταίε εβδομάδε, οι τουρκικέ αρχέ έχουν εντείνει τι επιχειρήσει κατά του Ισλαμικού και Κούρδων μαχητών, μετά την πυροδότηση από τι τελευταίε βόμβε κοντά σε κυβερνητικά κτίρια στην Άγκυρα την 1η Οκτωβρίου. Η Τουρκία διεξαγάγει συχνά επιχειρήσει εντό τη επικράτειά τη και στο Βόρειο Ιράκ κατά του εργατικού κόμματο του Κουρδιστάν, το οποίο χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση. Ακολουθεί σύντομο δελτίο με την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Έθριο καιρό με λίγε νεφώσει αναμένονται το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου. Στην Αττική αναμένεται έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 6 έως 18 βαθμού Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριο καιρό και αραιέ νεφώσει από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 2 έως 15 βαθμού Κελσίου. Κυρίε και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη Βεργίνα Τηλεόραση. Μην χάσετε στι 8 και 4 την εκπομπή σχολιάζοντα την επικαιρότητα με το Στέργιο Καλόγυρο. Για περισσότερε ειδήσει και πλούσια ρεπορτάζ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας βεργίναnews.gr. Από όλου εμά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλά Χριστούγεννα.